Καλωσορίσατε, αγαπητοί τηλεθεατές, στο φινάλε της σεζόν στο νησί της Αγάπης. Στο προηγούμενο επεισόδιο, μόλις ήρθε ο Φλόρος, κέρδισε το challenge και ο Φτιακάς έχασε και είναι πολύ αναστατωμένος. Μέχρι τώρα είδαμε ότι ο Φτιακάς και η Σταυρούλα έχουν απίστευτη χημεία μεταξύ τους. Αλλά τώρα που είναι και ο Φλόρος εδώ, τι θα γίνει άραγε? Την προηγούμενη εβδομάδα ο Φλόρος ήταν ο Ρωμαίος της Σταυρούλας, αλλά αυτό ήταν αρκετό για να κλέψει την καρδιά της? Θα μάθουμε περισσότερα σήμερα, αφού ανακοινώσουμε το τελευταίο challenge της σεζόν. Αυτή τη βδομάδα, αγαπητοί μας τηλεθεατές, εσείς ψηφίζετε ποιον θέλετε να φύγει. Στείλτε μήνυμα με το όνομα του ή της στον αριθμό 666-69-33-5-0-1-2-3-4-0-0-99-88-0-1-4. Και στο τέλος του επεισοδίου θα δούμε ποιοι είναι οι νικητές. Πάμε να δούμε πώς περνούν οι διαγωνιζόμενοι μας στην Βίλα της Αγάπης. Ναι, ναι, εν τρία κοπελούδια που έχω. Εσύ έχεις κοπελούδια, Φλόρο? Ο επίσης μου, εν έχω. Αλλά εν ήθελα να κάνω ένα φλόρουι. Ναι, να ήταν πολλά κιούτι. Σταυρούλα, εν τρία χειρόν που σε ξέρω. Αλλά είσαι μια σιστάρα. Κοιτάξτε, εν τρία χειρόν σε πιέσω. Αλλά, εάν κερδίσουμε τον διαγωνισμό μαζί, να σε φιλοξενήσουμε στις φάρμες μου και έχω μια πολλά όμορφη γαούρα να σε κάτσω από πάνω και να σε παίρνω περιπάτουμα. Βάου, τα τέλεια! Αλλά κοίταξε, δεν ξέρω ακόμα, Φλόρο, να... Έχω συναισθήματα για τον Φτιακά. Είσαι πολλά όμορφος και έξυπνος, αλλά πρέπει να σκεφτώ και εγώ τι θέλω να κάνω και τι θα είναι καλύτερο για μένα. Κατάλαβε. Να μου δώσεις λίγο χρόνο και να δω και εγώ. Φτιακά! Φτιακά, τι κάνεις εκεί? Δεν μου κάνεις ρε, φορούμε σε. Δεν μου κάνεις ρε, μαντρά, χάλι με τζάμε. Κάθε τα που είσαι συζητήσεις μας. Έλα σου μπορεί να ξουρίστε. Θωρώ σε να δω τα μαλακές λαλίσεις στα βρούλας μου. Διότι κάτι δεν μου αρέσει πάνω σου, φίλοι μου. Κι αν νομίζεις ότι είναι να κερδίσεις τον διαγωνισμό, χουμίζοντας τα γαούρκα σου, τότε το πράγμα δεν θα γίνει. Αυτός έχει να μου λαλείς. Εγώ ήρθα μέσα στον διαγωνισμό να τον κερδίσω και να σας αποδείξω να μου σημαίνει άντρας, ρε. Το κι με φίλοι σου. Άντε όλα από τα μέσα. Ο Φλόρος. Μα ποιο τι θέλει σου όλα. Εγώ είμαι άντρας με ατσίκια, ρε, φίλε. Κι ώστε να σου κλέψω εις τα βρούλα σου. Μα... Κάμνης μου και τον ωραίο θέλεις. Να έρθει να σας διώξει όλους από τα μέσα. Συγγνώμη, Μπόμπι. Συγγνώμη, Μπόμπι. Συγγνώμη, Μπόμπι. Το λοιπόν, ήρθα να σας ανακοινώσω το τελευταίο challenge της σεζόν. Το challenge αυτή τη εβδομάδα θα είναι ένας διαγωνισμός φαγητού. Φλόρο και Φτιακά, θα πρέπει να μαγειρέψετε για τη Σταυρούλα ένα σάντουιτς και να τη σερβίρετε ένα ποτό. Η Σταυρούλα θα έχει δεμένα τα μάτια της και θα τα δοκιμάσει. Μόλις τα δοκιμάσει θα ψηφίσει ποιο σάντουιτς της άρεσε παραπάνω. Αυτό το challenge θα εξασκήσει τις ικανότητές σας ως μάγειρες, αλλά επίσης θα αποδείξει εάν έχετε τη δύναμη να κερδίσετε την καρδία της Σταυρούλας. Εφόσον το φαγητό είναι ο δρόμος προς την αγάπη. Το φαγητό που σας επιλέξαμε να μαγειρέψετε είναι απλό, αλλά είναι ο τρόπος που θα τα σμίξετε τα συστατικά σας που θα φανερώσει ποιο συνδυασμό μαζί με το ποτό θα επιλέξει και θα αρέσει στην Σταυρούλα.
Είστε έτοιμοι να μαγειρέψετε στην κουζίνα της αγάπης? Τα τέλεια! Αρέσκουν μου πάρα πολλά τα σάντουιτς. Ετοιμάσου το ένα που δεν ήμουν σταυρούλα να με ερωτευτείς. Θέλω σε καλύτερα που είναι σταυρούλα μου. Να με θυκαλεξείς εμένα. Πρόσεχε ρε Φλόρο. Η σταυρούλα είναι δική μου. Εσύ Φλόρο, τι θα μαγειρέψεις για τη σταυρούλα? Να σου πω. Εγώ της φτιάχνω ένα σάντουιτς διάφορα με χαλούμι που τη φάρμα μου. Έχουμε χοιρινό ψητό, έχουμε τυρί, έχουμε εγγές με μαγιονέζα. Διάφορα μαγιονέζα και μια γκουάκολα για μένα την απολαύσει η σταυρούλα μου. Θέλω να σου κάνω και σε έναν γκάς σάντουιτς διάφορα με έξτρα μαγιονέζα, πόπι μου. Όχι ευχαριστώ Φλόρο, θα σε αφήσουμε να μαγειρέψεις και πάμε να δούμε τον Φκιακά. Γεια σου Φκιακά! Μα τι είναι αυτό το σάντουιτς που φτιάχνεις για τη σταυρούλα? Γεια σου Πόπι! Γεια σας, καλησπέρα! Φτιάχνω τη σταυρούλα μου ένα πολύ υπέροχο σάντουιτς. Είναι πολύ beef με κυπριακό ψωμί. Είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία, πολλά ωφελήμων. Μαζί με το κρασού ή το ματέου στα αγαπημένα της, νομίζω να είμαστε κομπλέ. Wow, τέλεια Φκιακά! Ελπίζουμε ότι θα είναι αρκετά για να κοντέψεις ακόμα πιο πολύ στην καρδιά της σταυρούλας. Πάμε στις διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα είναι έτοιμα τα πιάτα των διαγωνιζόμενων και θα τα δοκιμάσει η σταυρούλα. Φρέσκες πατάτες καθημερινά. Είσαι έτοιμη σταυρούλα να δοκιμάσεις τα σάντουιτς και το ποτό που σου ετοίμασαν οι συμπαίκτες σου? Ναι, είμαι πανέτοιμη. Τέλεια, ας φέρουμε το πρώτο γεύμα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Καλούε. Το ποτό που έδαμε. Ναι. Μπορώ να ήμουν. Αν κουακόλα. Λοιπόν. Ουχ, συγγνώμη. Το σάντουιτς είναι πολλά ωραίο. Διάφορα σε χαλούμι, σε τυρί, σε μαγιονέζα. Αρέσκει μου. Αλλά τούτον είναι κουακόλα. Αλλά είναι ζέρο. Και μόνο ζέρο πίνω. Μπράβο σταυρούλα, μάντεψες πολύ σωστά. Είναι ένα σάντουιτς, διάφορα, μαγιονέζα και κοκακόλα. Ας πάμε να δοκιμάσεις το επόμενο πιάτο. Τώρα σου έχουμε φέρει το δεύτερο πιάτο που θα δοκιμάσεις. Λοιπόν. Είμαι μπλάντο. Μα... Ένα λεπτό, είναι το παιδόν του τόμ? Ναι. Ωραία μου, λατρεία. Τούτο έχει σίγουρα μέσα πολύ πιφ 100%. Μπράβο γι' αυτό, καταπληκτικό. Τα εμένα μου τον το Ματέους. Ναι. Μπράβο σταυρούλα, μάντεψες τέλεια. Ήταν πολύ πιφ σε κυπριακό ψωμί με ένα κρασάκι Ματέους. Καταπληκτικό. Ας φύγουμε τα πιάτα και είναι ώρα να μας πεις ποιο πιάτο σου άρεσε πιο πολύ. Ποιο από τα δύο πιάτα σου άρεσε πιο πολύ, σταυρούλα μου? Κοίταξε, και τα δύο ήταν πάρα πολύ ωραία πιάτα, αλλά το πιάτο που μου άρεσε παραπάνω ήταν το πιάτο που ένιωσα ότι μου χτύπησε στην καρδιά. Ένιωσα την αγάπη να βγαίνει από το σάντουιτς αυτού του συγκεκριμένου πιάτου. Και αυτόν, το πιάτο που θα επιλέξω ως το αγαπημένο μου είναι το σάντουιτς με το πόλιπι, το κυπριακό ψωμί και το κρασάκι το Ματέους. Ποιος το ετοίμασε, ήταν τέλειο. Το γεύμα αυτό σου το ετοίμασε ο Φκιακάς. Όπως βλέπουμε, ο Φκιακάς κέρδισε αυτό το challenge γιατί ετοίμασε το πιάτο με πολύ αγάπη.
Ναι, όντως, κατάλαβα το μόλις επήρα την πρώτη μπουκιά ότι ήταν φτιαγμένο με αλήθινη αγάπη. Ευχαριστώ, φτιάχνω. Αχ, το μόνο που θέλω να κάνω στα βρούλα μου τώρα είναι να σε φιλήσω. Αχ, φτιακά, το πιάτο σου ήταν τέλειο. Αλήθεια, άρεσε μου πάρα πολλά, ευχαριστώ. Και σαν ένα φλόρο ήταν ωραίο το πιάτο σου, αλλά η κοκακόλα η κανονική χάλασε μου, γιατί μόνο κοκακόλα ζέρο πίνω. Οπότε, ναι, αλλά φτιακά. Αφού έλεγες υπόθεση, φίλε μου, είδες που σου είπα ότι ξέρω την καλύτερα που λέω σου. Λάου, ρε φίλε, λάου, δεν είπες ακόμα με το παιχνίδι. Να δούμε τι είναι να ψηφίσουν οι τηλεθεατές. Πού ξέρεις ότι έτσι να ψηφίσουν εμένα. Ελά σου πω, εντύρω εγώ κάθε δική σου. Αν και δεν μπορεί να μέσα, δεν μπορεί να μέσα. Γιατί εγώ τελευταίο σημαίνεται για τις ώρες που πάρε. Δε, εκεί, εθάνηκε με κόσο κέφτησα. Εγώ είμαι ο νικητής. Εσύ μα κέφτησε, ρε. Εγώ έχω μέσα ώρα να κάνω τι θέλω, ρε. Θέλεις τα ούλα. Με να σου πω, νησου Πιάνω τη ρε, όποιο χιλό πιάνω τη ρε, άντε δεν μπορούν να μην... Φρέσκες πατάτες καθημερινά. Καλωσορίσατε πίσω στο νησί της αγάπης. Είναι με πολύ λύπη που φτάσαμε στο τέλος της σεζόν. Οι γραμμές έχουν κλείσει και οι ψήφοι σας έχουν ληφθεί και είναι τώρα ώρα να ανακοινώσουμε τους νικητές αυτού του διαγωνισμού. Οι νικητές είναι βασισμένοι από τους ψήφους των αγαπημένων μας τηλεθεατών και οι νικητές στο νησί της αγάπης είναι... η Σταυρούλα και ο... Φτιακά! Των τηλεθεατών και το αγαπημένο ζευγάρι στο νησί της αγάπης. Στο μπαραγκούρι, ρε! Έχετε κερδίσει 1000 ευρώ συν τα μαζευόμενα λεφτά από τον κουμπαρά των διαγωνιζομένων, αλλά επίσης έχετε κερδίσει και 2 δώρα surprise. Μία φούρνου για να ψήνετε τα αγαπημένα σας φαγητά όπως σουβλάκια και σούβλα, αλλά επίσης και ένα δωροπόνι για 10 κιλά πατάτες από το χορηγό μας, την πανατοπαραγωγή Πούλος. Φρέσκες πατάτες καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα καταπληκτικά δώρα. Και φτιακά, ήμουν ερωτευμένη μαζί σου από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Είμαι τόσο χαρούμενη που κερδίσαμε αυτό το διαγωνισμό μαζί και θέλω να παραμείνουμε μαζί για πάντα. Σε αγαπώ, φτιακά. Εγώ αγαπώ σε πολλά σταυρούλα μου. Με πολλά χαρούμενος που εγκαιρθήσαμε. Και είμαι έτοιμο να σε στηρίξω και να με δίπλα σου για πάντα. Και ευχαριστούμε, Πόπι, για τα φανταστικά τα δώρα που μας έδωσες. Τι όμορφο φινάλε! Και τι όμορφο ζευγάρι είναι ο Φτιακάς με την σταυρούλα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για σας, αγαπημένοι μας. Αυτό ήταν το τέλος στο νησί της αγάπης μαζί με τους νικητές μας. Μείνετε μαζί μας γιατί σε λίγες μέρες θα μοιραστούμε μαζί σας τα στοιχειότυπα από αυτή τη σεζόν. Με τους νικητές Φτιακάς και Σταυρούλα, αυτό ήταν το νησί της αγάπης στην βίλα της αγάπης. Ευχαριστούμε, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας αγαπούμε.